Αγαπητοί μου συμπολίτε, καλησπέρα σα. Έχουν τελειώσει τα τρία μαθήματα τα οποία τα παρουσίασα εγώ διαδικτυακά και με το κανάλι του Διπεθέ για το δημοκρατικό πολίτευμα, τη δημιουργία του, τη λειτουργία του και για τα αποτελέσματα και γιατί αυτό το πολίτευμα, το δημοκρατικό, αναδεικνύεται διαχρονικά το σπουδαιότερο των πολιτευμάτων, διότι παρήγαγε τις καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες ζωής και τα σπουδαιότερα προϊόντα, είτε στον πολιτισμό είτε οπουδήποτε αλλού. Ε, μετά από μένα συνεχίζει ο συνάδελφος και φίλος θεολόγης Αντρονίδης. Ενώ ασχολήθηκε με τις θετικές επιστήμες, το ενδιαφέρον του για τον ελληνικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό είναι εξαίρετο, είναι σταθερός συνεργάτης μας εδώ και 15 χρόνια, και μας έχει κάνει και κάναμε και μαζί σε συνδυασμό πολύτιμα μαθήματα για τη φιλοσοφία, την αρχαία και την νεότερη, τις επιστήμες, τα τεχνικά επιτεύγματα, αρχιμήδης και τα λοιπά, αλλά και πολλά κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, όπως λόγω χάρη τώρα θα μας κάνει για το πολύ επίκαιρο θέμα της επιδημίας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και το θεολόγη, το φίλο μου και στενό μου συνεργάτη. Καλησπέρα σας. Εγώ από τη σειρά μου ευχαριστώ τον κύριο Ζήση γιατί ε, ξαναμαθαίνω αρχαία ελληνικά, αρχαία ιστορία, γενικά όλα αυτά τα επιτεύγματα του πολιτισμού που δημιουργήθηκαν στους κλασικούς και μετέπειτα χρόνους, εξαιτία αυτής της διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια λειτουργεί και είναι ζωντανή. Λοιπόν, το θέμα μας είναι πώς οι ασθένειες έχουν επιδράσει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θέλω να κάνω λιγάκι τον προφήτη. Την εργασία αυτή την ξεκίνησα τα Χριστούγεννα, γιατί συνήθως τα Χριστούγεννα στις διακοπές κάθομαι και γράφω. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο επίκαιρη. Κοίτανε να την εκφωνήσω εκεί κατά το Μάρτιο. Ήρθε όμως η ίδια η ασθένεια και αφενός με, με απέτρεψε να, εισηγηθώ, να την εισηγηθώ, αφετέρου όμως είναι κάτι πάρα πάρα πολύ επίκαιρο και πιστεύω ότι θα το νιώσουμε πολύ καλύτερα κάτω από αυτές τις συνθήκες παρά αν ήταν ένα θεωρητικό μάθημα χωρίς τον, την ασθένεια. Το ερώτημά μου ξεκινάει και από την εισαγωγή το τι είναι αυτό που κινεί την ιστορία. Ως τώρα είχαμε διάφορες σχολές και διάφορες απαντήσεις. Υπάρχει σχολή που λέει ότι οι μεγάλοι ηγέτες δημιουργούν την ιστορία. Υπάρχει σχολή που λέει ότι πάλι των τάξεων. Υπάρχει άλλη σχολή που λέει για τις παραγωγικές δυνάμεις. Και κοντά σε αυτούς υπάρχουν και άλλοι, μια άλλη σχολή που μιλάει για τυχαίους παράγοντες. Ακριβώς λοιπόν σε αυτούς τους τυχαίους παράγοντες υπάρχει ένας που ενώ σπάνια τον λαμβάνουμε υπόψη μας, ο ρόλος του πολλές φορές στην ιστορία ήταν καταλυτικός. Ο παράγοντας αυτός δεν είναι άλλος από τον λοιμό, τι επιδημίες, τι μεταδοτικέ ασθένειε. Ε, δικιά μου η άποψη είναι ότι δεν υπάρχει μόνον ένας παράγοντας που καθορίζει την ιστορία. Είναι παρα, ε, πολύ παραγοντικό η, η κατάσταση. Όμως οι ασθένειες και οι επιδημίες έχουν δείξει και θα το δείτε και όλα στη συνέχεια ότι αλλάξανε κάποιες φορές τελείως τη ροή της ιστορίας. Η ιστορία δεν γράφεται μονάχα από ηρωικούς μαχητές πολυμήχανους στρατηγούς και οροματιστές πολιτικούς. Γράφεται και από μικροοργανισμούς που αποτέλεσαν αιτία αφανισμού ολόκληρων πληθυσμών με τη μορφή επιδημιών ή πανδημιών και λειτουργήσαν καταλητικά στην κατάρρευση πολιτισμών, κοινωνικών πολιτικών συστημάτων και στην αλλαγή οικονομικών και πολιτικών σχεδιασμών. Αν ξαναδιαβάσουμε την ιστορία, θα πρέπει να τη διαβάσουμε και μέσα από την αρρώστια και την υγεία, αλλά επίσης και μέσα από τη δύναμη που φέρνει η γνώση και η τεχνολογία, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιδημίες. Όμως, υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς εμφανίστηκαν οι μεταδοτικές ασθένειες. Ας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Ο άνθρωπος βρίσκεται στη γη για εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν επιδημίε και ασθένειε, όσο και παράξενο να σα φαίνεται. Κανεί δεν αρρώστε από ηλαρά, λαρά, γιατί δεν υπήρχε η λαρά. Κανεί δεν κόλλαγε ευλογιά ή γρήπη, ούτε καν το κοινό κρυολόγημα. Αυτά μέχρι το 10.000. Οι ιατρικοί ανθρωπολόγοι έχουν αναγνωρίσει τρει μεγάλε περιόδου ασθενειών από την αρχή τη ανθρώπινη ιστορία. Η πρώτη ξεκίνησε μόλις πριν από 10.000 χρόνια με την εξημέρωση των ζώων. Όταν φέραμε ζώα στις αυλές μας, αυτά έφεραν τις ασθένειές τους μαζί τους. Για παράδειγμα, όταν εξημερώσαμε τις αγελάδες και τα πρόβατα, εξημερώσαμε επίσης τον ιό Rinderpest. Ένας ιός που είναι υπεύθυνος για την πανόλη των βοηδών. Αυτός λοιπόν μετετράπει στην ανθρώπινη λαρά, αν και τώρα θεωρείται μια άκακη σχετικά ασθένεια. Τα τελευταία 150 χρόνια η λαρά έχει σκοτώσει 200 εκατομμύρια ανθρώπους και κατά μία έννοια όλοι αυτοί οι θάνατοι εν τέλει εντοπίζονται μόλις λίγες εκατοντάδες γενιές από την εξημέρωση των πρώτων βοηδών. Η ευλογιά μάλλον προήλθε από την πανόλη της καμίλα. Εξημερώσαμε τα γουρούνια και κερδίσαμε τον κοκίτη. Εξημερώσαμε τα κοτόπουλα και κερδίσαμε τον τυφοειδή πυρετό. Και εξημερώσαμε τις πάπιες και πήραμε τη γρήπη. Πριν από την εξημέρωση της πάπιας, μάλλον κανείς δεν αρρώστανε από γρήπη. Η λέπρα, επίσης, ήρθε από τον νεροβούβαλο και το κοινό κρυολόγημα από τα άλογα. Μέχρι τότε το κοινό κρυολόγημα ήταν κατά πάσα πιθανότητα κοινό σε αυτά τα ζώα και όχι σε εμά. Στο βιβλίο του «Όπλα, μικρόβια και ατσάλι» ο καθηγητής Ντάιμον Τζάρετ προσπάθησε να εξηγήσει γιατί οι ασθένειες των Ευρωπαίων εξάλληψαν το 90% των Ιθαγενών Αμερικανών. Ενώ δεν συνέβη και το αντίθετο, δηλαδή γιατί δεν σκότωσαν Αμερικάνικες πανόλες τους Ευρωπαίους. Επειδή απλά δεν υπήρχαν πανόλες. Υπήρχαν βουβάλια στην Αμερική, αλλά δεν ήταν εξημερωμένα. Άρα ούτε η λαρά υπήρχε. Η καμήλα της Αμερικής εξαφανίστηκε στην εποχή των παγετώνων την πλειστόκενο περίοδο, πάνω από 11.000 χρόνια πριν. Οπότε δεν υπήρχε ευλογιά. Δεν είχαν γουρούνια, άρα όχι στρεπτόκοκο, ούτε κοτόπουλα, άρα όχι τύφο. Οπότε, ενώ οι Ευρωπαίοι, οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί πέθαναν κατά εκατομμύρια από πανδημία σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, κανείς δεν πέθανε από επιδημικές ασθένειες στο λεγόμενο νέο κόσμο, καθώς δεν είχαν εξημερώσει άγρια ζώα. Οι ασθένειες των ζώων δεν μεταδίδονταν εύκολα στον άνθρωπο. Η επόμενη μεγάλη περίοδος στις ανθρώπινες ασθένειες ξεκίνησε μόλις πριν από μερικούς αιώνε με τη βιομηχανική επανάσταση κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Τώρα, έχουμε επιδημίες των λεγόμενων ασθενειών του πολιτισμού, διαβήτης, παχυσαρκία, καρδιοπάθεια, καρκίνος κτλ. Αλλά μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα η εποχή των μεταδοτικών ασθενειών θεωρούνταν ότι είχε τελειώσει. Είχαμε πλέον την πενικυλίνη. Κερδίσαμε την πολυμελίτιδα. Εξολοθρεύσαμε την ευλογιά. Το 1968 μάλιστα ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών των ΙΠΑ, διακήρυξε ότι ο πόλεμος κατά των μεταδοτικών ασθενειών έχει κερδιθεί. Υπήρχε γενικά μια αισιοδοξία και ένας διάσημος ιολόγος έγραψε σε βιβλίο του το 1962 ότι «Το να γράφεις για μεταδοτικές ασθένειες είναι σαν να γράφεις για κάτι που πλέον ανήκει στην ιστορία». Θεώρησε ότι το να ασχοληθεί κανείς με τις επιδημίες είναι κάτι πολύ βαρετό. Αλλά μετά κάτι άλλαξε. Ύστερα από δεκαετίε μείωση τη θνησιμότητα από μεταδοτικέ ασθένειες, στο δυτικό κόσμο η τάση αντιστράφηκε. Οι θάνατοι από τι και ασθένειε μέχρι το 1975 συνεχώς μειωνόταν. Από το 1975 αρχίζει να αυξάνονται πάλι. Πάνω από 30 νέες ασθένειες σε 30 χρόνια εμφανίστηκαν και μάλιστα από νέους ιούς βρισκόμαστε ακριβώς στην τρίτη εποχή της ανθρώπινης ασθένειας. Φαίνεται πως ξεκίνησε γύρω στο 1975. Οι ιστορικοί της ιατρικής αποκαλούν τον καιρό μας εποχή των αναδυόμενων επιδημιών. Σχεδόν όλες προέρχονται από τα ζώα. Τα ζώα εξημερώθηκαν πριν από 10.000 χρόνια. Σήμερα όμως εμφανίζονται καινούργιες ασθένειες προερχόμενες πάλι από αυτά. Τι συνέβη λοιπόν άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο συμβιώνουμε με τα ζώα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στο σημερινό μας μάθημα. Όλοι οι ιστορικοί των επιδημιών συμφωνούν ότι οι επιδημίες είναι δεμένες με τον πολιτισμό. Και όλα ξεκίνησαν στην ολιθική εποχή, όπως είπαμε, που κράτησε περίπου 10.000 χρόνια. Τότε ήταν που έγιναν τρομακτικές αλλαγές με τα έως τότε δεδομένα μεταλλάχθηκαν φυτά και ζωικά είδη και μαζί τους ήταν επόμενο μεταλλάχθηκε και το ανθρώπινο είδος. Την αγέλη των κυνηγών την διαδέχτηκαν σταθεροί οικισμοί όπου συσσωρεύτηκαν άνθρωποι σε απίστευτο τότε αριθμό αλλά μαζί με εγωπρόβατα, γελάδες, γουρούνια, κότες, πάπιες, χίνες, αρουραίους, ποντίκια, γάτες, σκύλους κλπ, κλπ. Σε συνθήκες που μόλυναν και το νερό και το χώμα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή πρωτοφανεί για το φυσικό περιβάλλον συνθήκε. Συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την μετάλλαξη των μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αποτελούν μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών, του οποίου η ανθρωπότητα δεν του γνώριζε έω και πρόσφατα. Η ανακάλυψη του μικροσκοπίου τον 17ο αιώνα ήταν ένα ανεκτήμητο εργαλείο για την πρόοδο τη βιολογία, την κατανόηση τη ζωή και φυσικά και του ανθρώπου τότε είδαμε το κύτταρο. Αλλά πέρασε αρκετό καιρό να συνειδητοποιήσουμε το τι είδαμε. Ο κάθε πολυκύτταρο οργανισμό, όπω ένα φυτό, ένα σκύλο, ένα άνθρωπο, αποτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα. Αυτό που ζει, αυτό που υπάρχει, είναι το κύτταρο. Φανταστείτε ότι ο καθένα μα αποτελείται από 10 περίπου τρισεκατομμύρια κύτταρα, μικρέ μορφέ ζωή με διαφορετικά σχήματα και λειτουργίε που συνεργάζονται και έτσι συγκροτούν τον οργανισμό μα. Δεν είμαστε ένα άτομο, αλλά μια συνεργατική απικία εκατομμύρια εκατομμυρίων ατόμων. Είναι εν μέρη ψευδέστηση ότι εγώ είμαι ένας και μοναδικός κύριος του εαυτού μου και υπεύθυνο των πράξεών μου. Αυτή την αίσθηση της μοναδικότητας αλλά της κυριότητας μας την παρέχει ένα μέρος αυτών των μικροοργανισμών που αποτελούν ένα τμήμα της εγκεφαλικής μας ουσίας και που συνιστούν τη συνείδησή μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα που κυριολεκτικά συντρίβουν τον μύθο του ανθρώπου ω κάτι ανώτερο και ξεχωριστό όλων των άλλων μορφών ζωής. Μια ανακάλυψη που συνέβη στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά τη σημασία τη την κατανοήσουμε μόνο στα τέλη του 20ου αιώνα, έρχεται να προστεθεί στην κατάρρευση αυτή του μύθου. Ο οργανισμό μα, αυτό δηλαδή που εγκέφαλό μα συνειδητοποιεί ω Γιώργο ή Μαρία, δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων δίδυμα κύτταρα, αλλά και μια πλειάδα άλλων μικροοργανισμών. Η ανακάλυψη του Παστέρ και του Κοχ, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε ω τότε τι ασθένειε αλλά και όλη τη ζωή. Ο Παστέρ, σε μια σειρά πολύ επιτυχημένων πειραμάτων, απέδειξε ότι γύρω μας, στον αέρα, στο νερό, στο χώμα και γενικά σε κάθε υλικό και σε κάθε επιφάνεια, ζουν απίστευτος αριθμός μικροοργανισμών διαφόρων τύπων και διαφόρων λειτουργιών. Τα βασίλεια των οργανισμών δεν είναι πλέον τρία ζώα, φυτά και μύκητες, αλλά πέντε, δηλαδή και τα πρωτόζωα και τα μονήρη. Αυτά που τα λέμε μικρόβια και αποτελούν αυτόνομες μορφές ζωής τόσο σύνθετες, όπως και τα κύτταρά μας. Μάθαμε επίσης ότι τα περισσότερα από αυτά συμβιώνουν με τους πολύπλοκους οργανισμούς όπως και με εμάς, αλλά και ότι οι μεταδοτικές ασθένειες οφείλονται σε αυτά. Ένας από τους μύθους του ανθρώπου ότι η ασθένεια σχετίζεται με την ηθική μας και την υπακοή ή όχι των βουλών των θεών μας καταρρίφθηκε πλήρω. Αν τα κύτταρα ενό ανθρώπου είναι τη τάξη των 10 εκατομμυρίων, οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται μέσα μας και πάνω μας είναι 15 φορές περισσότεροι, φτάνοντας στον αριθμό των 150 τρισεκατομμυρίων. Αυτό που είναι ο καθένας μας είναι το άθροισμα των δικών του κυτάρων σύν τους μικροοργανισμούς που φέρει. Και αυτά τα μικρά συμβιωτικά πλασματάκια είναι υπεύθυνα για την καλή λειτουργία του οργανισμού μας, αλλά συγχρόνως και κάποια από αυτά προκαλούν τις ασθένειες που μπορεί να είναι και θανατηφόρες και προφανώς μπορούν να μεταδοθούν και σε άλλους οργανισμούς. Με τη συντριπτική πλειονότητα των μικροοργανισμών είμαστε παλί γνώριμοι εδώ και εκατεντάδε χιλιάδε ή και εκατομμύρια χρόνια και έχουμε φτάσει σε μια ισορροπία. Εμφανίζονται όμω κάπου κάπου και νέε μορφέ και κάποιε από αυτέ δημιουργούν τι γνωστέ μα επιδημίε. δια περίπτωση είναι και η αν και η ΙΗ δεν είναι ακριβώ ζωντανή, είναι κάτι ανάμεσα σε ανόργανου κρυστάλλου και όντα. Οι νέε επιδημίε εμφανίζονται όταν ένα μικροοργανισμό, είτε βακτήριο είτε ιός, μεταβαίνει από ένα είδο ζώου σε άλλο. Αλλά η μετάβαση προκαλείται από τη μετάλλαξη των μικροοργανισμών. Αυτή η μετάλλαξη μερικέ φορέ ενισχύει εκθετικά την αναπαραγωγή του και δημιουργεί την τοξικότητα. Οι μικροοργανισμοί διαδίδονται, σκοτώνουν του αδύναμους ξενιστέ και δημιουργούν ανοσία στους επιζήσαντε. Έω το επόμενο βέβαια κύμα ενό νέου μικροοργανισμού ή τη καινούργια μετάλλαξη ενό παλιού. Και αυτό συνεχίζεται συνέχεια. Η νοτιοανατολική Κίνα και η γόνιμο στη Μέση Ανατολή είναι τα λίκνα της νεολυθικής επανάστασης που σημαίνει γεωργία, κατοικίδια, σταθεροί πληθυσμοί, πόλεις, πολιτισμός και επομένως επιδημίες. Μερικές επιδημίες εμφανίζονται και μέσω της ανοσίας που δημιουργούν χάνουν την επικινδυνότητά τους. Άλλε πάλι γίνονται οι πρωταγωνίστρες της ιστορίας διαχρονικά. <κοί> επιδημίες. Ποιε είναι αυτές. Η χολέρα, η πανόλη, η ευλογιά και η λαρά ήταν εξαιρετικά φωνικές. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς την ιστορία του κόσμου χωρίς την ιστορία των πανδημιών. Παραδείγματος χάρη, η πολεοδομία των αρχαίων πόλεων διαμορφώθηκε με βάση τις τότε αρχές υγιεινής που υπαγόρευε η ιατρική της εποχής εκείνης. Οι επιδημίες έχουν διαμορφώσει τις εθνικές ιστορίες όσο και την παγκόσμια ιστορία. Δεν χρειάζεται εν να συνάγουμε ότι η επίδραση των μολυσματικών ασθενειών ήταν πάντα τόσο καταστροφική. Στα νεότερα χρόνια, η ανακάλυψη των μικροβίων από τους Παστέρ και Κοχ και η ανακάλυψη των εμβολίων και η επέκταση των νοσοκομείων μέσα από διαδοχικές πανδημίες και κρίσεις υγείας διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο. Μερικές φορές η απάντηση σε αυτές ήταν διστοπική έως και τραγική, όπως ο ευγονισμός και η εξόντωση των μολυσματικών ατόμων, όμως άλλες φορές ουτοπική και προδευτική, όπως η δημιουργία μιας κοινωνίας με κανόνες και προϋποθέσεις υγιεινής ζωής. Το κοινωνικό κράτος που προάγει την υγεία όλων ανήκει σε αυτές. Η αντιμετώπιση των επιδημιών από την αρχαιότητα ως σήμερα αποτέλεσε και αποτελεί οργανωτική αρχή των κοινωνιών. Τα αποτελέσματα των ασθενειών εκφράζουν σύνθετες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε επικύλους ατομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ένα κύριο ερώτημα της έρευνας των ιστορικών και των επιδημιολόγων παραμένει το ποια τμήματα της κοινωνίας βίωσαν τις βαρύτερες συνέπειες των επιδημιών. Τους ιστορικούς επίσης τους απασχολούν οι οικονομικές επιπτώσεις των επιδημιών και οι επίσημε αντιδράσει που οι επιδημίε προκαλούν, όπω και οι τρόποι με του οποίου οι κοινωνίε και οι οικονομίε επηρεάζονται από τι επαναλαμβανόμενε επιδημίε. Είναι κάτι που το ζούμε τώρα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα πώ αυτή η επιδημία που ξέσπασε στο μεγαλύτερο μέρο του πλανήτη, να μην πω όλο, θα έχει επηρεάσει την ιστορία, αλλά ακριβώ αυτό είναι ένα θέμα των κοινωνιολόγων και των ιστορικών του μέλλοντος. Και τώρα, αφού μιλήσαμε έτσι γενικά για τις επιδημίες και τους μικροοργανισμούς, και είναι να δούμε περισσότερο αναλυτικά μεγάλες επιδημίες και πώς αυτές επηρέασαν την ιστορία. Είναι προφανές βέβαια ότι το θέμα δεν εξαντλείται ούτε σε πλάτος, αλλά ούτε και σε βάθος. Μια πλήρη εργασία πάνω σε αυτό το θέμα θα πετούσε μακροχρόνια μελέτη και πολλά μαθήματα για να παρουσιαστεί. Σκοπός μου είναι να σας δώσω μόνο μια ιδέα για το πόσο επηρέασαν οι επιδημίες και πάλι όχι όλες το ρου της ιστορίας. Κάτι που δεν το έχουν ούτε τα βιβλία της ιστορίας αλλά και πολλές φορές το αγνοούμε και εμείς. Ξεκίνησα τη μελέτη μου με την παραδοχή ότι εδώ και 5.000 χρόνια ελάχιστος χρόνος στο σύνολο των εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων της παρουσίας του ανθρώπου σαν Homo sapiens οι διαφορές πέρα από τις ενδυματολογικές και γλωσσικές είναι ανύπαρκτης. Δηλαδή ο άνθρωπος του 3000 π.Χ. με τον άνθρωπο του σήμερα δεν έχει αλλάξει ούτε σωματικά ούτε πνευματικά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι γνώσεις που κατέχει, ο τρόπος που δίνεται και ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Φαινοτυπικά, ψυχολογικά και συναισθηματικά είμαστε ίδιοι οι συλλογικοί μας φόβοι επίσης παραμένουν οι ίδιοι. Και παρά το εξελιγμένο διαγνωστικό και θεραπευτικό προστάσιο της ιατρικής, η ατομική και συλλογική συμπεριφορά μας είναι ίδια μπροστά σε μια θανατηφόρα πανδημία. Πάντα υπάρχει τάση για φυγή και εγκατάληψη, όπως και ο κίνδυνος των πογκρών κατά των κοινωνικών, εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. Γιατί η κατάρα των ανθρώπων και τότε και τώρα ήταν κίνο πανικός και η αμάθεια. Και επομένως η επιδημία εκλαμβανόταν ως αναμενόμενη τιμωρία θεών και δαιμόνων. Πριν περάσουμε στα ιστορικά χρόνια που οι πληροφορίες είναι ικανές να μας διευκρινίσουν για το μέγεθος και το είδος της επιδημίας, Α δούμε μερικέ περιπτώσει που τα στοιχεία είτε αρχαιολογικά είτε γραπτά είναι ελάχιστα, αλλά ικανά να μα δώσουν μια ιδέα. Περίπου 5.000 χρόνια πριν, μια επιδημία εξάλειψε ένα προϊστορικό χωριό στην Κίνα. Όπως βλέπουμε και εδώ στην εικόνα, τα σώματα των νεκρών ήταν μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο αργότερα καήκε. Υπήρχαν όλες οι ηλικιακές ομάδες, καθώ η σκελετοί νεαρών ενηλίκων ατόμων μέση ηλικία και μικρών παιδιών βρέθηκαν μέσα στο ίδιο σπίτι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε εδώ πέρα στην εικόνα πώ είναι σκελετοί, κόκαλα, κεφαλέ, όλα μαζί ανάμεικτα. Ο αρχαιολογικό χώρο ονομάζεται τώρα Χαμίν Μάγκα και είναι ένας από τους καλύτερα διατηρημένους προϊστορικούς τόπους στη βορειοανατολική Κίνα. Αρχαιολογική και ανθρωπολογική μελέτη δείχνει ότι η επιδημία διαδόθηκε αρκετά γρήγορα, ώστε δεν υπήρχε χρόνος για σωστές ταφές και η περιοχή δεν κατοικήθηκε ποτέ ξανά. Πριν από την ανακάλυψη του Χαμίν Μάγκα, μια άλλη προϊστηρική μαζική ταφή που χρονολογείται περίπου στον ίδιο, χρονο, το ίδιο χρονικό διάστημα, βρέθηκε σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Μιάου Ζίγκου, στην Βορειοανατολική Κίνα. Οι δύο αυτές ανακαλύψεις δείχνουν ότι μια επιδημία κατέστρεψε ολόκληρη εκείνη την περιοχή. Το 1921 ο Σερ Μάρκ Άρναντ Ράφερ δημοσίευσε το βιβλίο του «Οι μελέτες της παλαιοπαθεολογίας στην Αίγυπτο» στο οποίο περιγράφει τρεις μούμιες με σημάδια πολύ παρόμοια με αυτά που προκαλούνται από την ευλογιά χωρίς να βέβαια να είμαστε σίγουροι πως πρόκειται για ευλογιά. Μια από τις παλαιότερες γνωστές ιατρικές πραγματείες αναφέρεται στη Λέπρα, στην Αρχαία Αίγυπτο. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα αυτής της ασθένειας είναι η δύσκολη διάγνωσή της βέβαια.